από τη μια το αντιεμβολιαστικό κίνημα και από την άλλη έλλειψη σε κάποιες χώρες της Ευρώπης της υποχρεωτικότητας για εμβολιασμό των παιδιών, με εμβόλια που στην Ελλάδα για παράδειγμα εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, φαίνεται ότι έχουν οδηγήσει σε μια αύξηση της λαράς, που όμως μέχρι αυτή την ώρα δεν δείχνει να αφορά την Κρήτη, στην οποία οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Δεν έχουμε λάβει καμία αναφορά για κρούσμα λαράς, δεδομένου ότι είναι υποχρεωτικής δήλωσης νόσημα. Σας δηλώνω λοιπόν ρητά και κατορρηματικά ότι δεν υπάρχει αναφορά κάποιου κρούσματος. Είναι περισσότερη η αύξηση της παροτίτιδας παρά της λαράς. Η παροτίτιδα είναι και αυτή μέσα είναι οι μαγουλάδες που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, είναι και αυτή μέσα στο εμβόλιο και έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλά παιδάκια να αυξάνεται. Να νοσούν από παροτίτιδα. Μετά από μια μακρά περίοδο αγωνίας με φόντο την πανδημία της COVID και όσα παρατηρήθηκαν με το εμβόλιο, οι επιστήμονες καλούνται εκ νέου να απευθύνουν το ξεκάθαρο μήνυμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τα παιδιά με εμβόλια όπως το τριπλό της ηλαράς παροτίτιδας ερυθράς, καθώς μια αυξητική τάση του αποκαλούμενου αντιεμβολιαστικού κινήματος δείχνει να αποτυπώνεται παγκοσμίως αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Είναι ένα μείζον θέμα δημόσιας υγείας που η απουσία εμβολιασμών στα παιδιά οδηγεί να εμφανίζονται νοσήματα από το πουθενά. Για την πανδημία λοιπόν είχαμε αντιδράσεις, πολλές αντιδράσεις. Αλλά για τα συμβατικά εμβόλια αυτά, τον εμβολιασμό που κάνει το βρέφος όταν είναι στην ηλικία την παιδική, βρεφική και παιδική, θεωρώ ότι δεν έχουμε. Έχουμε τα συνήθη. Τις συνηθισμένες αντιδράσεις που είναι είτε για ιδεολογικούς λόγους είτε για θρησκευτικούς λόγους που από ένα σημείο και μετά οι γονείς κάπτεται η αντίδρασή τους. Υπάρχουν αρκετά ανεμβολία στα παιδιά στο συγκεκριμένο εμβόλιο. Τους λόγους ξέρουν οι ίδιοι. Εμείς θα πρέπει να ξυπνήσουμε τους γονείς. Μιλώντας για την ερυθρά, την ηλαρά και την παροτίτιδα ως λοιμώξεις και νόσο που μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στα παιδιά, παιδίατροι κάλεσαν τους γονείς να δίνουν την απαραίτητη προσοχή στον εμβολιασμό, επαναλαμβάνοντας ότι τα εμβόλια σχετίζονται άμεσα με τη δημόσια υγεία. Οι συγκεκριμένες ασθένειες, κάποιες από αυτές ναι, έχουν κινδύνους, κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες και όχι στην παιδική. Δηλαδή, π.χ. οι μαγουλάδες μπορούν να φέρουν στα αγόρια στήρωση σε πιο μεγάλη ηλικία. Η πανδημία της COVID αναζωοπήρωσε αυτό το κίνημα που ήταν σε λίθαργο, θα έλεγα, τα προηγούμενα χρόνια, ευτυχώς. Και τώρα παρουσιάζεται και για νοσήματα που δεν νομίζω να αμφισβητεί κάποιος την ασφάλεια των εμβολίων στα παιδιά που γίνονται τόσα χρόνια. Στην Ελλάδα, πάντως, προκειμένου ένα παιδί να εγγραφεί στο σχολείο, απαιτείται οι γονείς να προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του, που να είναι αποτυπωμένο ότι έχουν γίνει όλα τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Αν κάποια εμβόλια δεν έχουν γίνει, τότε παραμένει σε εκκρεμότητα η εγγραφή του μαθητή, έως ότου προσκομίσει ξανά το βιβλιάριο η οικογένεια και ελεγχθούν ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια. Πάντως, η έλλειψη εμβολιασμού σε παιδιά έχει καταγραφεί στο παρελθόν ότι μπορεί να συνδεθεί εκτός των άλλων και με τις οικογένειες μεταναστών που στον τόπο από τον οποίο προέρχονταν ο εμβολιασμός δεν είναι απαραίτητος, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν σπάνιο να οδηγήσει σε κινητοποίηση των αρχών για εμβολιασμούς παιδιών σε αγροτικές κυρίως περιοχές που απασχολούνται ως εργάτες γης μετανάστες και εκεί διαβιούν με τις οικογένειές τους. Μια τέτοια περιοχή στο παρελθόν, από ό,τι θυμούμε, ήταν η περιοχή του Δήμου Βιάνου που είχαμε αρκετά παιδιά τα οποία ήταν από μετανάστες γονείς και δούλευαν στα θερμοκήπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά την προσπάθεια που είχε κάνει τότε η τότε σχολική σύμβουλος, η κυρία Μαράκη, που κάλεσε το Βενιζέλιο, την κινητή μονάδα για εμβολιασμό. Γιατί δημόσια υγεία είναι η πρόληψη, είναι η διαχείριση των πληθυσμών, η σωστή και επιστημονικά, ούτως ώστε να μην έχουμε νοσήσεις, να μην έχουμε θανάτους, να έχουμε αύξηση του προσδόκιμου της ζωής των συνανθρώπων μας.